Καλώ τον. Γεια σου, φίλε. Καλησπέρα. Τι κάνεις? Καλά, μια χαρά. Τι έχετε εδώ εσείς? Έχουμε βρει σε ένα σύλλογο μοτοποδηλάτων και μοτοσυκλετών, παλιών μοτοσυκλετών στα Κοντακέικα. Ναι. Και έχουμε κάποια παλιά μηχανάκια που τα έχουμε κάνει γενική ανακατασκευή. Τα βλέπω είναι, τα έχετε κάνει ολοκένουργια. Τα έχουμε φτιάξει. Έχουμε ένα παιδί εδώ πέρα, το Μανώλη το Βελάνη, που μας τα έχει ανακατασκευάσει. Και αυτό που έχεις τώρα εσύ εδώ, ποιο είναι το μηχανάκι του? Το δικό σου ποιο είναι? Είναι το δικό μου, τα δύο μηχανάκια είναι δικά μου. Είναι Ζαξ Χέρκουλης το ένα και Ζαξ τα 5 το άλλο. Ναι. Είναι χρονολογίας παλιάς και το ένα και το άλλο. Το ένα είναι το 82. 64 είναι το άλλο. Ήταν το πατέρα μου το παλιό και το κατασκευάσαμε. Και αυτό το κόκκινο εδώ. Το κόκκινο είναι... Τρεις γενιές Φιλιππίδη το έχει το μηχανάκι. Το έχει κάποιος Αντώνης Φιλιππίδης. Ναι. Το πήρε ο πατέρας μου, Δημήτρης Φιλιππίδης. Αυτή τη στιγμή είναι στην κατοχή μου σε μένα. Λέξω Φιλιππίδης. Μπράβο, πολύ ωραίο. Αυτό είναι το μηχανάκι πιο νεότερο, το είχα αγοράσει μικρό το 82. Ήταν μέσα σε κάτι εγκατηλημένα και τα ξανακατασκευάσαμε με το παιδί του Μανώλη. Εσύ είσαι ο Αλέξης ο Φιλιππίδης. Ναι, και δίπλα είναι το παιδί που τα έχει φτιάξει τα μηχανάκια, ο Μανώλης ο Βελάνη. Για να το δούμε και το Μανώλη το Βελάνη. Έχει 3-4 μηχανάκια. Είναι ο ντόκτορ αυτός? Ναι, είναι ο ντόκτορ. Είναι... Γεια σου φίλε Μανώλη, τι κάνεις? Ωραία, εσείς καλά είστε? Καλά, δόξα τω Θεώ. Τι έγινε, εσύ τα κάνεις εδώ πέρα? Κουκλιά βλέπω τα κάνεις. Ναι, τα φτιάχνουμε στο συνεργείο πάνω εκεί στον πέτο του Φιλιππή. Ναι. Τα κάνουμε ανακατασκευή με μεράκι, ξέρεις. Πολύ ωραία, είναι... εγώ έχω ενθουσιαστεί πάρα πολύ. Με μεράκι αυτή η δουλειά για να βγάλεις αποτέλεσμα και να ρίξεις και πολύ χρήμα πάνω. Ναι, αλλά εσύ το... πρέπει να το έχεις κιόλας όμως. Προσπαθούμε, τα ψηλαφίζουμε να γίνονται όσο γίνονται καλύτερα. Μα αυτό γιατί... είναι ολοκένουργια έχουν γίνει αυτά. Είναι γενιές. Αυτό τι είναι εδώ τώρα το μπλε? Αυτό τι χρόνο είναι, ξέρεις? 1978. 78. Mm. Πολύ ωραίο, ολοκένουργιο. Και αυτό που έχεις πίσω εκεί? Αυτό είναι το Ζούντερ, το υδρόψυχτο. Ναι. Και είναι το 1982 μοντέλο. Είναι πιο καινούργιο αυτό. Είναι τα τελευταία κομμάτια που είχαν πουληθεί. Mm. Και τα τελευταία εδώ στο νησί που πουλήθηκε. Για να και εσύ ρε Αλέξη εδώ πέρα να μου πεις. Για καθίστε εκεί δύο εδώ πέρα. Λέμε, αυτά τα μηχανάκια τώρα, αυτά ήταν εξαφανισμένα. Έτσι. Αυτά τα ξανακατασκεύασε ο Μανώλης, ήταν που διάλυσε τα πιο πολλά και τα ξανά... Ναι, με μεράκι. Τα ξανάφερε στη ζωή. Αυτά δηλαδή πού τα βρίσκατε? Τα είχαμε από μικρή, κάποια άλλα παιδιά έχουν βρει κάποια άλλα. Οι πατεράδες μας έχουμε αγοράσει και όλα. Στα χωράφια έχω μάθει ότι έχετε βρει μερικά. Έχουμε κάποια άλλα, τα δικά μου ήταν εγκατηλημένα. Ήταν πεταγμένα. Δικά του ήταν, βέβαια. Δικά μου ήταν εγκατηλημένα σε μια παλιά αποθήκη. Το χωριό. Συνδέσει σηκώντα. Το χωριό έχει το. Αυτό πώς το λένε, πώς το λένε. Από παλιά είναι οι ρίζες του μετέφρασαν. Είναι οι ρίζες του, είχαν μηχανάκια εδώ για τις δουλειές, ζούντα, ψάξ, φλωρέτες. Τα πιο πολλά μπορεί στο νησί να υπήρχαν κάποτε εδώ. Μα και εγώ που έχω περάσει πολλά χρόνια εδώ πέρα, γιατί και η καταγωγή μου είναι και εμένα από εδώ πέρα. Θυμάμαι, δηλαδή και το θείο μου που με πήγαινε βόλτες με τα ζούντα, τα ζάξ. Σε σκληρές καταστάσεις έχουν κυκλοφορήσει αυτά. Όταν δεν υπήρχαν άσφαλτη και τέτοια τσιμέντα και τέτοια. Χώμα και πέτρες. Ναι. Βγήκανε πολύ αξιόπιστα, τα έχουμε αγαπήσει, γι' αυτό τα. Τα ξανακατασκευάσαμε. Μπράβο, μπράβο. Καταλαβαίνεις. Είναι να το έχεις, δηλαδή να τα αγαπάς κιόλα. Με αυτό είναι, άμα δεν τα αγαπάς δεν μπορεί να το κάνεις αυτό. Τα μηχανάκια ανήκουν στο σύλλογο Πυθαγόρας, είμαστε μέσα όλοι μαζί. Είναι στο ομάδα, πολιτιστικό σύλλογο. Πολιτιστικό σύλλογο, ανήκουμε όλοι μαζί, είμαστε δεμένοι, αγαπημένοι. Ναι, υπάρχει, έχουμε σήμερα ένα χώρο. Υπάρχει και η ταμπέλα. Αυτό είναι και το σήμα. Ναι, το σήμα, το σύλλογο. Α, ωραία. Δηλαδή υπάρχει ένα σύλλογο, το Άψες Πυθαγόρας. Ναι, και υπαγόμαστε μέσα. Πόσους άλλους έχει αυτός ο σύλλογος?
Δηλαδή το έχει το χορευτικό, παραδοσιακό. Έχει τα μοτοσυκλέτες και μοτοποδηλάτων. Έχει την ομάδα. Έχει θεατρικό νομίζω άκουσα και, ναι, και φωτογραφικό. Και φωτόνισος. Φωτόνισος και τα άλογα δεν είχαν πει. Και τα άλογα νομίζω είχαν πει και ο υπηκός σύλλογος. Ο υπηκός σύλλογος. Και αυτά όλα στα κοντακέκα της Σάμου, ε. Ναι, στα κοντακέκα. Υπάγονται στον Άψος και Αψές Πυθαγόρα. Μπράβο παιδιά. Ήταν και εκεί. Και τώρα απόψε τι έχετε εδώ πέρα. Έχει μια εκδήλωση στο χορευτικό κάνει. Το χορευτικό του συλλόγου κάνει κάποια εκδήλωση εδώ πέρα και έχουμε μια παρουσία. Κάναμε και εμείς μια παρουσίαση σε αυτά που έχουμε. Για να φωτογραφηθούν τα παιδάκια. Σήμερα έχει φεστιβάλ παραδοσιακών χωρών στα κοντακέκα της Σάμου. Από παιδάκια. Ωραία. Μικρά, χορέψαν μεγάλες κυρίες. Αγόρια υπάρχουν. Θα έρθουν και από άλλα χωριά σήμερα. Ναι, κάποια. Έχουν έρθει και άλλα χορευτικά. Ωραία, εντάξει παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Έγινε, να είστε καλά. Έγινε. Πάντα τέτοια να έχετε. Ευχαριστούμε. Καλό βράδυ. Έχουμε πάντα να ανεβάζουμε το χωριό μας. Μια χαρά. Ό,τι πρέπει. Ναι, ναι. Άντε, καλό βράδυ. Okay, γεια σας.